Εσύ ρε μαλάκα. Μα είχαμε δύο. Είχαμε δύο. Δεν αφήσουμε να πεθάνει. Γιώργο, μισό λεπτό ένας-ένας για να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς λέτε. Λοιπόν, είχαμε δύο παίχτριες κάτω. Η μισή ήταν από εδώ και οι άλλοι δεν προλάβαμε. Γιατί έτρεξε ο Ρομπέν το Δασόν. Γρήγορα και δεν κοίταξε κάτι άλλο. Άρπαξε την αυτή και την πήγε στη σκιά από κάτω. Ωραία, μια χαρά. Αλλά αυτό λοιπόν. Κουρλαιώνε. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα, Βαλάντη. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Αν είναι το άνθρωπο να την πάρει. Μισό λεπτό, παιδιά. Γιώργο, θες να απαντήσει κάτι σε αυτό. Έλα, Γιώργο. Μισό λεπτό, παιδιά, να ακούσουμε και την άποψη του Γιώργου Κατσαόνη. Τι σχέση έχει η ήττα με το άμα πήγα και έμασα την κουπέλα επειδή δεν πρόλαβε η ομάδα τη. Όπως θα έκανε και από εκεί η ομάδα, αν δεν προλαβαίναμε κι εμείς. Απλά τα πράγματα. Πού είναι. Έλα μπαμπά να δεις που το έχει μαμά. Αυτό μιλάς τώρα. Ωραία. Λοιπόν, της έχει φτιάξει κολλιέ, της το δίνει κρυφά. Όταν πριν φτάσουμε για το παιχνίδι. Το κάνεις. Ας σου κάνω και εσένα δώρο ρε Βαλάντη. Σου δώσω και εσένα κουχυλάκια με είναι. Μετά έξω από το παιχνίδι κάντε ό,τι γουστάρετε. Συμπαθιέστε. Συμπαθιέστε. Εγώ, εμένα μπορεί να μ' αρέσει και εμένα μια κοπέλα. Εσύ δεν μιλούσες την προηγούμενη φορά για ανθρωπιά. Μα εννοείται. Σ' ακούμε, Βαλάντη. Αυτό δεν είναι θέμα ανθρωπιάς εδώ πέρα. Εδώ δεν είναι τα δωράκια, δεν είναι θέμα ανθρωπιάς, φίλε μου. Δηλαδή, άμα σου δώσω εγώ ένα κουχίλι, δηλαδή. Εμένα, μου φέρες κουχίλι, εμένα. Α, θες και εσύ κουχίλι, γι' αυτό το κάνεις. Αφού σαν, να σου πω κάτι, σε βλέπω με τα νοήματα που κάνεις πρώτα απ' όλα. Σταμάτα. Σε βλέπω, μιλάς συνέχεια με τη. Τη μιλάς συνέχεια. Από και να από κάνω μια ρουφιανιά που κάνεις. Αυτό λοιπόν, που κάνεις είναι ρουφιανιά. Όχι, την καρδίζεις. Ρουφιανιά είναι. Ω, μεγάλη. Μα δημιουργεί πρόβλημα, μεγάλη δεν καταλαβαίνεις, δημιουργεί πρόβλημα στην ομάδα μας. Αν κουράζεις εσύ, φταίμε εμείς. Ή άμα κουράζομαι εγώ. Ενοχλεί γιατί όταν ένας άνθρωπος υποτίθεται συμπαθεί κάποιον άλλον αρχίζει να μην είναι τόσο επιθετικός στα παιχνίδια απέναντί του.